Τα σημερινά θέματα είναι τυπικά. Είναι στελέχωση επιτροπών για την λειτουργία των επόμενων ετών. Ένα θέμα τελείως τυπικό. Πολλές επιτροπές είναι αντιπροσωπευτικές από όλους τους νομούς. Άλλες είναι από στελέχη της ΠΕΔ, Πελοποννήσου. Ένα θέμα το οποίο νομίζω ότι θα τελειώσει γρήγορα, χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα. Και βέβαια μια εισήγηση την οποία θα κάνω εγώ, πιστεύοντας ότι πρέπει να διαφοροποιηθεί ο χρόνος συνεδριάσεων της ΠΕΔ, γιατί έρχονται πάρα πολλοί δήμαρχοι και δημοτικοί σύμβουλοι από μακρινές περιοχές και τις βραδινές ώρες αντιλαμβάνεστε ότι το χειμώνα είναι και επικίνδυνο και πολλές φορές αποφεύγουν να έρθουν, άρα πάντα σε βάρος των συμβουλίων της ΠΕΔ. Γι' αυτό λοιπόν η εισήγηση, μάλλον η πρόταση που θα κάνω, θα εισηγηθώ και αν την αποδεχτεί το σώμα θα προχωρήσουμε, να γίνονται το μεσημέρι, περίπου στις 1 η ώρα, έτσι ώστε να έχουμε όλο το χρόνο να συζητήσουμε αλλά και να επιστρέψουν έγκαιρα στα σπίτια τους. Σε πρόσφατη δήλωσή σας σε τηλεοπτική εκπομπή αναφέρατε ότι η ΠΕΔ είναι ένα σώμα, όλοι οι δήμαρχοι μπορούν να συνεργαστούν έτσι ώστε να λυθεί ένα από τα σοβαρότερα προβλήματα, το θέμα της διαχείρισης των απορριμμάτων. Εκφράσατε την θετική σας άποψη ότι ίσως βοηθήσετε το Δήμο Τρίπολης σε αυτό το θέμα, να βρει μια λύση. Κοιτάξτε, πριν από χθες νομίζω και σήμερα πάλι, στο Υπουργείο μας καλέσαν όλους, όχι ως ΠΕΔ, αλλά όλους τους δημάρχους, από όλους τους δήμους της Πελοποννήσου, κάναμε συναντήσεις και αυτό που κατέληξαν και μας πρότειναν εν ώψη των προστήμων τα οποία έρχονται, ήταν πρώτον να κάνουμε τις αποκαταστάσεις των χωματερών και το δεύτερο να κάνουμε την διαχείριση εμείς, οι Δήμοι. Από εκεί και πέρα, εκεί που κατευθύνεται και το Υπουργείο, αλλά βέβαια ήταν και μια παλιότερη πρόταση, είναι στην κομποστοποίηση και δεματοποίηση του υπολείμματος. Αυτά είναι πράγματα της άμεσης διαχείρισης, η οποία μπορεί να γίνει τώρα, με σκοπό να προλάβουμε όλες αυτές τις καθυστερήσεις που γίνονται από το διαγωνισμό. Το μεσαίο διάστημα να καλύψουμε. Νομίζω ότι αυτό το πράγμα έπρεπε να έχει γίνει από καιρό και όχι να τρέχουμε τελευταία στιγμή. Ωστόσο, θα είμαστε δίπλα, σε αυτό που με ρωτήσατε, ως πρόεδρος δεν το συζητώ. Θα είμαι δίπλα σε όλους τους δήμους. Από τη στιγμή που γίνεσαι πρόεδρος, πλέον όπως και ο δήμαρχος. Ο δήμαρχος δεν απευθύνεται μόνο σε αυτούς που τον ψήφισαν, απευθύνεται σε όλους. Βεβαίως, όπου με χρειαστούν θα είμαι στην πρώτη γραμμή, ότι δεν το συζητώ καν. Θέλω να σας συγχαρώ πρώτα για την εκλογή σας. Το όνομά μου είναι Καραλής Νίκος. Είμαι και εγώ της οικογένειας της τοπικής αυτοδιοίκησης. Είμαι πρόεδρος της τοπικής κοινότητας Δεστάνης. Εδώ σας μιλώ με την ιδιότητα του Προέδρου των Ατόμων της Περιφέρειας Πελοποννήσου. Έχει έρθει μία πρόσκληση από την Εθνική Συνομοσπονδία. Έχω ένα συνέδριο στην Αθήνα 24-25 Νοεμβρίου. Δεν ξέρω αν το έχετε λάβει εσείς οι δημάρχοι και θέλω να σας παρακαλέσω να το κοιτάξετε γιατί πρέπει μέχρι τις 10 του μηνός έχει μία φόρμα εδώ την οποία πρέπει να την συμπληρώσετε και να τη στείλετε στην Εθνική Συνομοσπονδία για να κανονίσουμε να αποστήξουμε τα δωματιά μας στο συνέδριο στο Τιτάνια και να θυμάσουμε τα πράγματά μας. Και θα σας παρακαλέσω να το κοιτάξετε και να στείλετε, αν δεν πάτε εσείς οι δημάρχοι, μπορείτε να στείλετε κάποιον αντιπρόσωπο. Τακτική συνεδρίαση της ΠΕΔ. Θα ήθελα να βάλω κάποια θέματα προημερησίας διαταξής και ξέρετε ότι τα θέματα τα προημερησίας είναι πάντα τα θέματα εκείνα τα οποία έρχονται τις τελευταίες στιγμές μετά τις προσκλήσεις που έχουν αποσταλεί έτσι ώστε δεν προλαβαίνουμε να βάλουμε στακτικά θέματα και χρήζουν ιδιαίτερης σημασίας και πρέπει να συζητηθούν στη συνεδρίασή μας. Θα ήθελα πριν απ' όλα να ρωτήσω το σώμα εάν συμφωνεί οι συνεδριάσεις μας αντί για βραδινές, απογευματινές, βραδινές ώρες να γίνονται το μεσημέρι έτσι ώστε και αυτοί οι οποίοι είναι από τις απομεμακρυσμένες περιοχές να έχουν καλύτερο χρόνο πρόσβασης και αποχώρησης. Κύριοι συνάδελφοι, καταρχάς δέχεστε το κατεπήγον του θέματος και επί του θέματος στείλετε ποιοι συμφωνούν και ποιοι διαφωνούν. Thank you.